Οργή επικρατεί στον Ανατολικό Πύλιο για τη διακομιδή τρόμου, όπως τονίστηκε, που πραγματοποιήθηκε χθες από το Κέντρο Υγείας Αγοράς προς το Νοσοκομείο Βόλου. Ένας 30χρονος άνδρας μετέβη στο τοπικό ιατρείο με έντονο πόνο στο στήθος που παρέπεμπε σε έμφραγμα. Αμέσως οι γιατροί έδωσαν εντολή διακομιδή στο Αχιλλοπούλιο, όμως διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου σε βάρδια. Έτσι, η συγγενή, σε συνεργασία με τους γιατρούς και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας, αναγκάστηκε να καλέσει ταξί προκειμένου να μεταφέρει τον ασθενή στο νοσοκομείο. Κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ ξεκίνησε από το Βόλο και παρέλαβε τον 30χρονο κοντά στα Χάνια για να τον μεταφέρει στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Υπάρχει παράλληλα έντονη αντίδραση από τους επαγγελματίες της αγοράς. Σε ανακοίνωση συγκεκριμένα, τα μέλη του Συλλόγου Επαγγελματιών της Αγοράς επισημαίνουν τα εξής. Καταδικάζουμε την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Αγοράς, τις ακάλυπτες βάρδιες και την παρουσία μόνο ενός ασθενοφόρου. Καθώς το δεύτερο ή είναι χαλασμένο ή δεν έχει οδηγό, για να καλυφθεί όλος ο Δήμος Αγοράς Μουρεσίου από το Πουρί μέχρι το Ξουρίχτη. Ζητάμε από τους βουλευτές Μαγνησίας, εκ των οποίων δύο είναι και γιατροί, άμεσα να πράξουν τα δέοντα και να φροντίσουν για την κανονική στελέχωση του Κέντρου Υγείας Αγοράς με γιατρούς, διασώστες και με δύο ασθενοφόρα και οδηγούς σε πλήρη λειτουργία, καθώς επίσης την ανανέωση των συμβάσεων των αγροτικών γιατρών. Καθώς, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, οι συμβάσεις τους δεν ανανεώθηκαν και το Κέντρο Υγείας πρόκειται να μείνει χωρίς γιατρούς από τον Ιανουάριο. Η υγεία και η ασφάλεια των κατοίκων του Ανατολικού Πυλίου είναι ένομο αγαθό στο σύστημα αξιών της κοινωνικής ισορροπίας και δεν διαπραγματεύεται, καταλήγει ανακοίνωση από τα μέλη του Συλλόγου Επαγγελματιών Ζαγοράς.